σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι της Bet και τάκι κοινότητας, μου ξέφυγε λίγο, αλλά δεν ξέφυγε η μπάλα στο Μιχέλη, οπότε πήρε την μπάλα στο καλάθι για το πρώτο καλάθι. Αυτή η μετάδοση μας πήρε λίγο από τα μούτρα, αλλά δεν πειράζει, είμαστε εδώ πέρα να πούμε όλα και να τα ζούμε όλα αυτές τις ημέρες. Στην πρεμιέρα της Elite by Novibet, παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Lethal Pistons και Manchester United. Lethal Pistons μας ήρθαν λίγο καμουφλαρισμένοι φορώντας τις φανέλες των Αχίλ στο PC, ίσως για να μην τους ματιάζουν, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά είναι οι Lethal Pistols, ραντεβού στην πρώτη προσπάθεια της βραδιάς, δεν έχει κάποια τύχη, κάποια επιτυχία. Ο Γερόπουλος πήρε το επιθετικό rebound και πήρε και το foul, θα εκτελέσει πρώτες βολές της βραδιάς. Αυτό και η πρώτη... Μισό. Τι? Από Legends. Μισό. Όχι. Όχι, δεν έχει. Γερόπουλος στις βολές. Με τη πρώτη θα μετρήσει η κανονική πρώτη. 1-0 για τους Pistols. Άστοση η δεύτερη, 3-0 παραμένει, goal στο rebound. Ρακώστας, ο οποίος προς μεγάλη έκπληξη μερικών δεν έχει βαριστεί στην δίκαιη συνέντευξη. Ήρθα Βεντουλίδης, ο Βουφίδης. Στο απέναντι στον Μακόπουλο, απέναντι και στον Πρωτογερόπουλο. Μακόπουλος χρησιμοποιήσει το χέρι του και έκλεισε το πιο συγκεκριμένα. Ο Λεσανδρίδης τώρα πάει μέχρι μέσα, φύγει την μπάλα στο καλάθι με σπασμένα τα φρένα που έκανε οι Lethal Pistols. Στην αρχικά Lethal, 5-0. Αμήνα ζώνης τώρα 2 και 3. Θα θέλεις. Ρόλος Καρακώστας τώρα. Καρακώστας πέρασε ανάμεσα από δύο, από άλλους δύο συνολικά. Μακόπουλος ένα ακόμα κλέψιμο, Μιχέλης. Έρχεται για μία ακόμα φορά με το δεξί αυτή τη φορά, άστοχος ο Λεκορδίδης, επιθετικό rebound Καραγιώρης, αφήνει την πάρα στο καλάθι. 7-0 για το δανεικό ξεκίνημα για τους Pistols. Πριν από λίγο στην φωτογράφηση είχαμε νεκρική συγκή στην 10, από την οποία βρισκόμαστε προφανώς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σπάνιο, ειδικά το έχω στη μετάδοση. Χρυσοφίδης, στο πια 3 θέλει να σπάσει το ρόδι, είναι άστοχος, πρωτογερόπλος στο rebound. Κόμπλος, όπως έχει ξεκινήσει ως βασικός. Τρεις παίκτες κάτω στον πάγκο των Pistols, μόλις ένας στον πάγκο της Manchester. Τώρα το σφύριγμα πρέπει να σκουφτεί το παρκέ. Φερόμενος ως coach των Lethal Pistols δίνει δουλειές οδηγίες, είναι πάρα πολύ διαβασμένη ομάδα. Μάλιστα, ο Γιώργος Καραγιαούρης στην pre-game συνέντευξη που παραχώρησε έκανε λόγο για πολλή δουλειά στο background. Κάθεται για 32 σελίδες. Θα το ερευνήσουμε αυτό το θέμα. Δεν πρέπει να μείνει με ερεύνητο. Ανεξερεύνητο. Σου για 3 άστοχο τώρα στο Ρακόπουλο. Θετικό rebound. Ο Γιώργος. Ο Σαμπρίδης στέκεται και εκτελεί και είναι έστοχος για μια φορά. 9-0. Κώστας Σουτζιά 3, άστοχος, Αμπρέλης δεν θα πάρει το εξαιρετικό rebound. Και στον Ρίδης τώρα μεγάλη πάσα στο Μιχέλη, ο οποίος θα φύσει στο καλάθι, 11-0. Ίσως να ήταν μια καλή στιγμή τώρα για τους Πούλους Μάντσεστερ να καλέσουν το time out. Δεν είναι 13-0. Αμπρέλης μέχρι μέσα, ούτε τώρα το πρώτο καλάθι. Ακόμα στο rebound, άψογη. Μια άψογη σύνδεση μεταξύ άμυνας και επίθεσης. Λάθος πάσα τώρα όμως στο Μιχέλη, στον Καραντεούλη. Εντάξει, ακόμα και εκεί πέρα ο Αλεξανδρίδης πήγε να κλέψει. Γκόλης λάθος, πάσα τώρα και πάλι στο Μαρκόπουλο, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά τεχνίδια στα πρώτα 2,5 λεπτά. Ο Αλεξανδρίδης βάζει την μπάλα στο παρκέ, αλλά δεν βάζει την μπάλα στο καλάθι, θα κερδίσει φάουλ και δύο βολές.
Παρόλο που έχει χρεωθεί τον Χριστοφίδη. Και οι δύο ομάδες πολύ διαβασμένες. Πρεμιέρα λοιπόν στην Elite by Novibet. Δεύτερο παιχνίδι στην πραγματιά. Πέφτει λίγο το Πεσιμπέλ, αλλά για πολύ λίγο. Έστωχος ο Καραγιαούλης στην πρώτη. 14-0. Άστοχος στη δεύτερη. 14-0 παραμένει. Επιθετικό rebound και πάλι από τον Πρωτοκυρόπουλο. Οι Pistols πυροβολάνε από παντού. Στα πρώτα λεπτά. Μαρκόπουλος. Έτσι πάσα Καραγιαούλη. Να βάλει πάλι τον κόλλο, θα του στρέψει την μπάλα. Όχι τελικά στον Αλεξανδρίδη. Καβρέλης τώρα γίνει στο ανοιχτό γήπεδο και είναι έντοχος ο περίοδος στην μπάλα στο καλάθι για το πρώτο καλάθι της Manchester στην βραδιά. Παίζοντας το fast break, παίζοντας το παιχνίδι των Lethal Pistols, οι οποίοι έχουν καθιδρύσει αυτό το play style στην αρχή. Αλεξανδρίδη, πήρε τον Μαρκόπουλο. Μικέλης, έχουμε ζεσταθεί για τα καλά. Ο Αλεξανδρίδης απέναντι σε πολύ μεγάλη άμυνα, καλάθι και φάουλ. Πολύ σκληρή άμυνα. Διαδοχικούς αντιπάλους. Διδυθεί αλλαγή. Ο Χέλης περνάει στον πάγκο. Διορθώστε το σκορ. 14-2 είναι στο scoreboard. 15-2. Πάτησε να μην το σκορτήσει όλα καλά. Χριστοφίδης. Έχει ένα screen. Θα είμαι στη μέσα τώρα ο Καρακόστος Λάθος. Πάει και πάλι Μαρκόπουλος στο κλέψιμο. Έχει κάνει πάρα πολλά κλεισίματα. Πάει μέχρι μέσα τώρα. Φύνει την πάρα από τα λάθη. Όπως το κάνεις. Συγωνιάτης. Πέρασε στη θέση του Κέλλη. Προετοιμάζεται και ο Ψάλτης, έχει σηκωθεί από τον πάγκο. Προφύγει μέχρι μέσα, δίνει την μπάλα, έχει κερδίσει δύο βολές. Βάζει με τον εαυτό του που δεν πήγε το καλάθι. Ξέχασε το παιχνίδι. Περνάει και ο Ψάλτης εντός. Θέση του Αλεξανδρίδη. Δεύτερη βολή με την κόρη πάνω στον Καραγιαούρη, Μαρκόπουλος. Βασιλιανίδης, εγώ μες πάλι. Ανήσουμε τον Εμπό Βασιλιανίδη. Καραγιαούρης τώρα βάζει την μπάλα στο παρκέ. Σπάσει τη γωνία, Ψάλτης. Μαρκόπουλος ξανά πάνω στον Καραγιαούρη με τη μία αυτός. Με ένα άλμα δεν καταφέρει να σκοράρει 2,5 πόντους. Χαλιός, μια προσθήκη για τους παίκτες της Manchester. Του Λαμπρέλη. Δύσκολη πάσα της οκίνδυνη, την οποία έκλεψε. Συνήθως την πάρει μέχρι μέσα. Φύνει την μπάλα στο καλάθι για μία ακόμα φορά. Ο Παπαστυγανίδης. Και στο κοντελή μία προσθήκη του Παστά Θεσσαλονίκα Λίγκ γενικότερα. Όχι στους πίσω, μόνο στους για τρεις τώρα. Άστοχος ο Κώστας. Ιδιαίτερα προβλεπτικός φαίνεται. Παπαστυγανίδης. Γερόπουλος, σύντια 3, άλλαξε με τον Μαρκόπουλο, είναι άστοχος. Συντυπώρη πάνω κατά γιορίς είναι και εκεί πέρα, απέναντι στον Αφεντινίδη. Αφέντη βάλα στο καλάθι. Απίστευτο ξεκίνημα, 21-2. Έχουν βάλει πλήρω στο ρυθμό τους οι Pistols, στο συν 19. Στους περσινούς συναλίστες της σημερινής Μάστερ, λάθος τώρα πάσα. Ο Φίτης δεν την περίμενε. Λάθος τον Ρογαλιό. Καραγιαούλης τώρα περνάει στον πάγκο που διαδίζει τη θέση του.
Σάντης. Ο Γιαννίδης, Πρωτογυρόπουλος τώρα πήρε από τον Βολιατζή. Καλό πας στην χωρίς καθόλου τρίμπλες από τους Pistols. Άσος ο Βολιατζής στην σπάθεια, πήρε πίσω από την πάσα του Τσάλτη. Καρακόστας μέχρι μέσα στέχει την εκτελή, είναι άσχος από την πληθυκόρη. Πάντα τη μία είναι άσχος ξανά. Πεντελίτης με την πόρα και δεν μπορεί. Λαμπρέλης τώρα βιγορηθήσε για τρίμ. Στάστοχος, πολύ ψηλά από την πρώτη μπάλα εκτός. Ο Βολιατζής. Ωστόσο κάτι λέει εκεί πέρα με τον Νόλι. Ο Ραγκώστας ο οποίος στην καλοκαιρινή Λίτ ήταν πρώτος σκόρερ. Ο Ραγκώστας αλλιώς έχει μέσα με το δεξί χέρι, είναι άστοχος. Ο Γκόλης Μιχέλης έχει περάσει εκ νέου εντός. Ψάλτης του 2-3 θα το πάρει, σιγά μην το άφηνε, είναι άστοχος όμως. Αμυντικό rebound, του Γκόλη. Πρώτη πάση στον Καρακώστα. Πρόεδρος Καρακώστας, ανυπομονή σύμφωνα με πληροφορίες πάρα πολύ για την φετινή Elite. Στην 2-3 είναι άστοχος, επιθυμίζει στον Φάρκερ, βάζοντας μπρος την μπάλα. Γκόλης εκτός. Άφησε την ενόηση μεταξύ των δύο. Πού γι' μπάλα. Βγήκε εκτός γηπέδου, κυρίες και κύριοι. Όλα καλά, συνεχίζουμε την έφερε ο Φιλανίδης. Ο οποίος και επαναφέρει, Μιχέλης. Σάλτης, ο Γιαζής τώρα. Για τρεις, ο Φιλανίδης είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Έλεγχε μέσα τώρα, έλεγχε σε δύο παίκτες, γυρίζει πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Καλακώστα. Στα βάζει τον εαυτό του. Είναι παρής ο νευρισμός της ομάδας της Μάντσεστερ, Μιχέλης. Σάλτης έκανε μια προσπίση για πάσα, ο Φιλανίδης τώρα στην εγωνία. Σάλτης, φωνές για άμυνα, πάνω στο σούτ από την Σοφίκη, ο οποίος κάθεται στον πάγκο. Μιχέλης, ένα jump shoot, άστοχο, ψηφικό rebound από τον Γιαννίδη. Κυριαρχούν σε όλα τα επίπεδα οι Pistons, 3 άστοχο, αμυντικό rebound τώρα, τον Τραχαλιό. Γαβρέλης. Γαβρέλης, 2 είναι άστοχο, Μιχέλης το rebound. Ήρεμα λέει χαρακτηριστικά. Στους συμπαίκτες του. Ένα jump shoot έστοχο τώρα, τέλειο είπε ο Καραγιώλης. Το Πρωτογυρόπουλο πριν αυτός πάρει το πριν την μπάλα στάξη του Στεφάνη. Δύο ομάδες οι οποίες δεν παίζουν με ψηλό σχήμα αυτή τη στιγμή. Καρακώστας. Στο 5 οι Legends. Για 3 άστοχο μόνο ταμπλό από τον Σάλτης. Καθή πάσα πήγε να κάνει κάτι πάρα πολύ φιλόδοξο. Ήρθε πόδι, δεν το πήρε. Με τον Πεντουλίδη ως πεντάρι η ομάδα της Πάντιστερ. Μιχέλης, ο Γιατζής, ο Γιαννίδης από τη γωνία τώρα στο 3 θα το πάρει για μία ακόμα φορά. Είναι άσχος και πάλι με παρόμοιο τρόπο κιόλας ο Ψάλτης. Μιχέλης πήρε το επιθετικό rebound, μία αποφασιστική τρίπλα. Ούτε τώρα ο Ψάλτης θα βάλει την πάρα στο καλάθι. Γιαννίδης. Κώστας, μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Πάλι που έχει χειροδίσει ο Μιχέλη. Τέλος μια μικρή ανάσα για τις μονάδες της Μάντσεστερ. Άσοχο συμβολή ο Καρακώστας. Φαντιζίδης παίρνει το επιθετικό rebound, μπάλα χτύπησε στα πόδια του Πρωτογυρόπουλου. Στην 3 άστοχος ο Καρακώστας. Θέλει να θέλει να κυνηγήσει πολύ το τρίποντο για να καλύψει την μεγάλη διαφορά, το μεγάλο deficit, το μεγάλο έλλειμμα που έχει η ομάδα του απέναντι στην ομάδα των Pistols. Πρωτογυρόπουλος. Ειδικής από τη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος. Στην 3 άστοχος. Πολύ παίκτης με στη ρακέτα σε Manchester, αλλά πάρει και το επιθετικό rebound. Στην 3 άστοχος και πάλι ο Πρωτογυρόπουλος. Ξανά το επιθετικό rebound από τον Σιγανίδη. Back to back. Σάλτης. Μέχρι μέσα καλάθι και φάουλ. Έχουμε μπει στο 2 επί για να προλαβαίνουμε όλα τα δρόμενα στο παιχνίδι. Είναι ταχύτατα οι Pistols. Πάρα πολύ γρήγορες πάσες. Σε όμως και συμβολή 26-4.
είναι το ξέσπασμα των Pistols. Καραγκώστας, κόντρα στα προγνωστικά. Μέχρι μέσα, Καραγκώστας είναι άστοχος, αμυντικό ριμπάνω από τον Βιλιαζί. Κοιτάξτε το hustle play στην άμυνα του Καραγκώστα, ο οποίος εξασφαλίζει τζάμπολ. Την μπάλα είναι για την ομάδα του. Αλεξανδρίδης στην επαναφορά με 22 δευτερόλεπτα. Καραγκώστας. Τρίπλες παίρνει το screen, άλλος παίξε να πάρει το Σάλτης. Αλλιώ να χάσει, σουτ για 3 θα συγκρατήσει και θα εστοχίσει κιόλας, δεν θα συγκρατήσει. Σάλτης έφτασε πολύ κοντά στο να κρέψει την μπάλα. Και κατέχει το τρίποντα, 26, 7 η διαφορά στους 19. Σαλιανίδης, το χρυσό σουτ τώρα για 2 από τον Μιχέλη, άστοχο. Καραγκώστας, το ρισό Νίκολα Βέλης, πάει μέχρι μέσα, τον ακολουθούσαν 2, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 26-9. Εξαιρετικά δείχνει να ξυπνάει σιγά σιγά η ομάδα της Manchester. Αναμένεται οπωσδήποτε ξέσπασμα. Κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι, Μιχέλης. Φιλανίδης, τον Γερόπουλος από τη γωνία στην Πιατρής, έστοχος! Και ο Βαγιαζής στην κορυφή. Δεν σημαίνει ότι μιλάμε για μια ομάδα κατ' εξοχήν των υπερβάσεων και των comeback. Καραγκώστας κάτι λέει συνωμοτικά με τον Ρόζι. Για 3, έστοχος τώρα από τη γωνία και όλα Βρέλης. 29-12. Κόλλης δεν πήρε την πάρα προηγουμένως. Ο Σιλιανίδης. Ο Γερόπουλος από τη γωνία, ο Ψάλτης του για 3, το έχει βάλει σκοπό, το έχει βάλει στη βάση άτομος και πάλι με παρόμοιο τρόπο, αμυντικό rebound από τον Τόλιτ. Πέρασε ένα, πέρασε δύο, Καραγκώστας και κέρδισε το φάουλ από τον Μιχέλη και είναι το δεύτερο δικό του. Και 1,5 για τη λήξη της πρώτης απολαυστικότητας περίοδου για 4 ομαδικά. Καραγκώστας και πάλι. Εξετάζει τις επιλογές του. Είναι όλος ο χρόνος γιατί η Manchester έχει μαυρίσει το κεφτάρι στην για 3 με μεγάλη καμπύλη άστοχο. Μιχέλης στο rebound, 7 δευτερόλεπτα τώρα. Η σειρά του είναι μια μεγάλη πάσα από τον Βασιλιανίδη. Συγκρατεί και με το ανάποδο λέει βάζει τον Κερασάκη στην τούρτα των Pistols. 31-12-31 τεράστια στην πρώτη περίοδο για την τούρτα των Pistols. Συν 19 βρίσκονται. Παίρνοντας ενέργεια από την άμυνα στην επίθεση, ακούγεται πάρα πολύ πλησιά, αλλά αυτό έκαναν ειδικά στην αρχή. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της δεύτερης περίοδου για να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Αναμένεται σίγουρα, επαναλαμβάνουμε ξέσπασμα από τη Manchester για να δούμε πώς και πότε θα έρθει. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν από την πρώτη περίοδο και το διάλειμμα αυτής. Πρώτη κατευθύνη για τους Pistols, μεταμφιεσμένοι όπως είπαμε και πριν ως αρχαία Los Legends. Μάλλον με μικρές διαφορές από την Master στην Elite. Στα χείλη θα παίξει για την Master, ο ελέφαντος στο δωμάτιο της μεταγραφικής περίοδου της Master. Αλλά εδώ πέρα είμαστε στην Elite, πάει Novibet και μας το υπενθυμίζει λαμβάνοντας από τον Καραγκιόρη και αφήνοντας την μπάλα στο καλάθι. Ο Αλεξανδρίδης. Καβρέλης τώρα. Δεν έχει πάλι από τη γωνία σου, για 3 έχει βρεθεί υπερβολικά ελεύθερος. Είναι άστομος όμως αμυντικό rebound από το Βιλιατζή. Με μεγάλη baseball πάσα, Μιχέλης είναι άστομος. Ο Καραγκιόρης είναι εκεί πέρα για το αμυντικό rebound. Δεν τα κατάφερε, η μπάλα ήταν... Εδώ σε πολλούς παίκτες, απέναντι σε 2 ο Καραγκιόρης δεν κατάφερε να έχει καταφύγει για την ομάδα του. Ζουμπίδης ο οποίος έχει περάσει εντός του Ζουμπίδης είναι στον πάγκο τώρα για την Manchester. Καραγκώστας. Καραγκώστας γύρισε, παίρνει σε πολλούς παίκτες, μπερδεύεται εκεί πέρα και με τον Βαχαλιός. Συγκρατείται η μπάλα με κάποιο περίεργο τρόπο για την Manchester και μπαίνει το καλάθι στο Ζουμπίδη με ένα jump shoot. Κόντρα στην πασχετική λογική, έφτασαν πολύ κοντά στο κρέψιμο για μία ακόμα φορά οι Pistols. Γιγονάκη τώρα, γυρίστηκε από τον Αλεξανδρίδη, στο για 3 άστοχο. Και ο Καραγκιόρης έδειξε τον Αλεξανδρίδη προηγουμένως. Δεν τους προλαβαίνουμε τους Pistols. Καβρέλης με το ένα χέρι να είναι φλότερ, είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Και πρώτη μεγάλη πάσα από τον Βογιατζή. Σάλτης, στέγη την εξελή, είναι άστοχος. Πάλι στο ίδιο σημείο, εστοχή όμως με επιθετικό rebound ο Καραγκιόρης. Στέλνοντας τη διαφορά και πάλι πάνω από τους 20, 35, 14. Το φίλος.
Βασίλης παίρνει το screen με γόλι. Τραγώστας. Για τρεις, άστοχο. Πολύ bound από τον Λιωτζή. Σάλτης. Κέλης έκανε την πέλαση μέχρι μέσα. Είναι άστοχος επιθετικό. Πολύ bound όμως και πάλι από τον Λιωτζή. Νέα ύδρα η επίθεση των Pistols. Αμήλωσε κέντρο ο Πάρος ο Μιχέλης, πήγε μέχρι μέσα. Τον ίδιο προσωπικό αντίβαλο πάντα. Ζωβίδης. Ζωβίδης έχει τελείωσε για τρεις και μία ακόμα φορά άστοχο. Αμυντικό rebound είδαμε αυτόν εδώ για τρεις, χωρίς να πηδήσει καν, δεν χρειάζεται. Μιχέλης. Σανδρίδης τώρα μέχρι μέσα, καλά την τεφάλτη πάλι για τους Pistols. Ένας ακόμα αυτοματισμός, ένα ακόμα play που βγήκε. Είναι το χέρι μου του Καραγκιόρη. 39-14, κάτι ακούστηκε για time out. Έχω την εντύπωση και πράγματι πολύ θα εκτελεστεί μετά από το time out που κάλεσαν οι παίκτες της Manchester. Βλέποντας διαφορά να έχει φτάσει σε αδιανόητα ύψη. Το 25 πριν τη λήξη του πρώτου μισού. Διαφορά στους 25 πόντους είναι μαζί μας για τη συνέχεια. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν έπειτα από το time out που κάλεσαν για μία ακόμα φορά οι παίκτες της Manchester. Κάμε μείνει στο σημείο στο οποίο ο Αλεξανδρίδης εξελεί βολή. Έμεσο τρίποντο λοιπόν. 40-14. Παραγώστας. Παραγώστας μέσα φαίνεται τον Αλεξανδρίδη. Σταματάει και συμφίλης τώρα, δεν κέρδισε το φάουλ από τον Αλεξανδρίδη. Αλλιώς. Το φίλιο ζήτησε και πήρε ο Φετουλίδης. Ο Λαμπρέλης έχει κάτι στο πάγο. Καλό μας δίνει τώρα Καρακώστας σε για τρεις. Θα κρυθεί να βγάλει το φίλιο από την τρύπα. Το έβγαλε πολύ δύσκολο. Αυτό δεν ήταν φίδι στη λήξη του χρόνου και με πίεση και με κόντρα momentum. Ανακόντας ήταν. Καρδιαούλης παρελθόν να φτάσει. Μικέλης συγκράτησε. Μαρκόπουλος σκέφτηκε, ξανασκέφτηκε. Αλεξανδρίδης τώρα σε για τρεις. Έστοχος. 42-17. Για δύο ήταν τελικά το σουτ. Νομίζω να έχει τόση σημασία σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε. Ο Χρυσοφίδης είναι άστοχος για τρεις. Ο Κόμπλος. Μόλις 6 παίκτες στη διάθεση της Μάντσεστερ. Καραγκιόλης μέχρι μέσα. Πέμπτωσε στην παράβαση των γυμάτων. Σε δύσκολο έργο απέναντι σε πολλαπλούς παίκτες. Καρακώστας. Για τρεις, έστωχος και πάλι 42-20 back to back. Θα δεις το φίτι ήταν μεγαλύτερο. Ακόμα βγαίνει από την τρύπα. 42-20. Είναι φωτιά, είπε κάποιος. Αν άκουσα καλά. Όποιος το είχε και αν το είπε, δίκιο είχε. Καρδιαούρης. Κόμπλος και πάλι. Έχει το screen από τον Λαντζί, τον τρέχει την μπάλα, βγήκε το pick and roll και ένα ακόμα καλάθι. Έχω το σουτάκι μετά ένα χέρι. 44-20. Καρακώστας. Καλώς. Παίρνει από το κέντρο λέει ο Λαμπίλης στον αρχηγός της ομάδας. Ζωφίδης. Παίρνει την τελεία έπειτα από μια τρίπλα, έστοχος. Η ευσοχία είναι με το μέρος της ομάδας της Manchester. Τις τελευταίες τρεις θέσεις. Μιχέλης. Γιατζής, Αλεξανδρίδης τώρα, πάρα πολύ μεγάλες πάσεις και τώρα overpassing από τους Pistols. Δηλώδες η προσπάθεια που πήγε να βγάλει ο Γιατζής με τον Καραγκιόρη. Μέχρι μέσα ζήτησε φάουλ ο Καρακώστας στην σύγκρουσή του με τον Γιατζή, δεν το πήρε. Και μία ένα ακόμα play, άστοχο. Καλό και από τον Αλεξανδρίδη δεν θα μπει. Ένας ακόμα αυτοματισμός με τρεις τέτοιες Καραγκιόρη ως το μεσάζοντα. Περάσαμε στο δεύτερο μισό της δεύτερης περίοδου, έστοχο! Σουτ από τον Ρόλι. 24-44. Για Μάντσεστερ και ίσως αντίστοιχα. Μιχέλης. Θα πάει και πάλι ένα jump shoot, έστοχο και αυτό από τον Αλεξανδρίδη. 46-24. Δεν πιάνονται πουθενά από οι Pistols. Καλλιώς.
Σβίλης τώρα. Σβίλης τώρα είναι ένας από δύο. Τα ρολάρια φέρονται στο ψηλότερο τύπολο. Σεντουλίδης τώρα. Καρακώστα. Αλλιώς μέσα σερβίρει την πάλη στο καλάθι. Είναι άσχος Καραγιώτης στο rebound. Σε νομίζω στην μία και μία μακρινή πάσα την βρείτε ο Μαρκόπουλος. Το Μιχέλη, ο οποίος Μιχέλης πάει μέχρι μέσα το σλάλομ. Το Eurosep με το δεξί. Ανάποδο λιάπ. Αυτή την πάλη στο καλάθι. Καρακώστας. Έπειτα από το 44-22 και το 48-24. Double score. Σταυρωτές έχασε προς τη μήνυ. Οπα! Έπεισε ο Μιχέλης πάνω στον Καρακώστα. Γαμπρέλης θα περάσει εκ νέου εντός. Καρακώστας στον Πάγκο. Ας αφήσουμε να μην έχει χτυπήσει σοβαρά. Πολύ δύσκολα θα περάσει τον Πάγκο τον Πίστολ. Τον Γερόπουλος εντός. Χαμηλώνει το σχήμα του η Πίστολ. Στροφή στην δράση, πρεμιέρα στην Elite by Novibet, στην πιο ανταγωνιστική Elite κατηγορία στην ιστορία του βασικά Θεσσαλονικά League. Λαβρένει Σιντζιά, τρεις άστοχος, πολύ ψηλά παίκτες, θα πάρει ο Καραγιώτης τελικά τριμπάουν. Μαρκόπουλος μεγάλη πάσα, το έχουν ρίξει στο baseball οι πίστολες απόψε. Μαρκόπουλος, πάλι Αλεξανδρίδης, πήρε από τον Μιχέλη Σιντζιά, τρεις άστοχο airball, επιθετικό rebound από τον Γερόπουλο. Έχοντας ανανεωθεί ο χρόνος, η Κέλλης τώρα είναι άστοχος. Η κόρη πάντα από το τραχαλιό και η ευκαιρία σε πολύ μεγάλο ποσοστό με τη μεριά των Βίσολς. Ζωβίδης. Ζωβίδης. Τραχαλιός τώρα έκλεψε, ανείχνευσε την πάσα και ο Αλεξανδρίδης κάρφωσε του λέει συμπαίκτης του, αλλά θα αφήσει απλώς την μπάλα στο καλάθι, δεν θα καρφώσει. 90-24. 26 πόντους στη διαφορά. Βέλης. Μόλις λάθος πάσα, λάθος το play. Καραγιώλης έκλεισε και με το ένα χέρι βγάζει την πάσα. Αλεξανδρίδης μέχρι μέσα, φύνει στο καλάθι. Για μία ακόμα φορά, 52-24 διαφορά. Συσιάζει τους 30. Καραγιώλης κατεβάζει για την Manchester. Μίλης μέχρι μέσα, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι έπειτα από έναν ωραίο αυτοματισμό από τον Αβρέλη. Time out που έχει ο Καρακώστας, θα το πάρει αμέσως. 1.47 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου, 107 δευτερόλεπτα. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για να δούμε πώς θα κλείσει αυτό το υπέροχο από την πλευρά των Pistons. Πρώτο ημίχρονο, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν, έπειτα από το πράγμα που κάλυψαν οι παιδιούς του Manchester. Μεταλλεύτηκαν όλο τον χρόνο, τόνις από τη γωνία. Μπρέλης. Στέγει την διεκτελή, έπειτα από μια προσκύση για πάσα στην κορυφή. Μαρκόπουλος στο rebound και μια ακόμα μακρινή πάσα, οποία έκπληξης. Αλλά αυτή τη φορά, ο Βασιλιανίδης, ο οποίος έχει περάσει εκ νέου στο παρκέ. Αρκετσόδος, ο Αλεξανδρίδη. Δεν στόχησε τώρα με το ένα χέρι, σερβίρει ο σερβιτόρος Καρακώστας την μπάλα στο καλάθι και στοχή. Ο Τελής και ο Αλεξανδρίδης και Μιχαλής κάθονται στον πάγκο για τους
Pistols. Παλιός. Το πάγο για Μάντσεστερ. Σάλτης. Εκδοθεί ελεύθερος. Μαρκόπουλος. Παστελιανίδης. Καραντεούλης. Είναι την μπάλα. Τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης. Δεν τον τελείωσαν οι παίκτες των Pistols. Και νομίζω έχει γίνει λάθος στην γραμματεία. Έχουν ρίξει την πίκε 14 αντί για 24. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Πράγματι, αυτό έχει γίνει, άρα θα δοθεί έξτρα χρόνος, 10 δευτερόλεπτα από κάτω για να συμπληρωθεί το έλλειμμα, προς τα 14 στα 24, Καραγιαούρης, Παστογιαννίδης στην επαναφορά, Μαρκόπουλος για 3, άστοχος, Καραγιαούρης πήγε να πάρει την ψητικό ρυπάθο, θα το πάρει στο δεύτερο χρόνο, γραφώνοντας την μπάλα, φτάνει, λάθος, δεν καταφέρει να συγκρατήσει, θα το τρέξει ασίγουρα, θα το φύγεις αφήνοντας την μπάλα στο καλάθι, Καραγιαούρης να ξεχνιστρήσει εκτός, μπήκε τελικά, 52-28. Στυλιανίδης. Καραγιαούρης. Κόβει μέσα από Στυλιανίδης, δεν θα πάρει. Γερόπουλος. Άνος πάσα και πάλι έκλεψε ο Αφιλίδης από τη φορά. Καμπέλης. Καμπέλης βγήκε για το κλέψιμο από πίσω. Σνίκη ο Στυλιανίδης. Αφιλίδης στην επαναφορά. Ο Φίλης τώρα με 23 δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτου μισού. Πρώτος που είναι εκτελέσει πίσω από αυτό σου πια 3 άστοχο. Τώρα που πάει εκεί που είναι ο Καραγιαούρης. Νομοτελειακά σου πια 3 και αυτό είναι άστοχος. Επιστρέψει λοιπόν, να πρέπει να έχει περάσει τον πάγκο, έχει έναν τραυματισμό που να μην είναι κάτι σοβαρό. Τελευταία επίθεση για τους Pistols. Μακόπουλος για 3, άστοχος, θετικό rebound Καραγιαούρης. Από την γωνία τώρα Ψάλτης για 3 και πάλι στο ίδιο ακριβώς μέρος. Βάζει τον εαυτό του. 52-28 τελικό σκορ πρώτου μισού. Πέσει λίγο ο ρυθμός στο σκοράρισμα των Pistols, όπως είναι λογικό, αλλά εξακολουθούν να έχουν εντελώς το momentum και το σκορ για το ματζιμί του Βιχέρον. Η ευστοχία είναι με το μέρος τους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου μισού. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για την έναρξη της τρίτης περίοδου στο δεύτερο μισό. Έχει επιστρέψει και θα παίξει κιόλας. Φρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Δεν θα μείνει τόσο σοβαρός ο ματζιμός του. Στερεομενικά τουλάχιστον πάντα. 52-28 το σκορ στους Pistols. Στους οποίους έχουν περάσει εκτός Καραγιαούρης, Βολιαντής και Μαρκόπουλος, Καραγκώστας. Στους διαστηρίς έντοχος με το καλημέρα. Σάλτης, Παυσιλιανίδης και πάλι. Πάλι Σάλτης θέλει και τελεί ένα jump shoot άστοχο. Πολύ ψηλά, θα του μείνει το rebound. Ο Γερόπουλος προσπάθησε από το σωρό πάλι σπάλα.
Είσαι ωραία, έχω σκύλει τώρα από τον Σάλτη. Για 3, άστοχος αμυντικό ριμπάνο από τον Γερόπουλο. Μια μακρινή πάσα, συγκρατεί τελικά ο Αλεξανδρίδης. Σάλτης. Σάλτης Βασιλιανίδης, στα 14 λεπτά. Ο Γερόπουλος για 3, άστοχος ριμπάνο πάει τελικά στο Λαμπρέλη. Λαμπρέλης. Το φίλος από τη γωνία έκανε μια προσκύνηση και πάει μέχρι μέσα, στέγεται άστοχος τον Γερόπουλο στο rebound. Ο Σελανίδης. Ο Χέλης τώρα αποδέχτης της νέας μακρινής πάσας, τον Επίσολ. Ο Γρίδης λάθος πάσα τώρα, από τον Γερόπουλο δεν συγκρατεί. Δεν φαίνεται να έχουν μπει το ίδιο συγκεντρωμένοι οι πίστολες στο δεύτερο ημίχρονο. Ηρεμήστε λέει ο Ψάλτης, τους παίκτες του. Καρακώστας. Θα προτείνω πέντε τον Παπαστογιαννίδη. Πάει μέχρι μέσα, το Βρέλης. Βρέλης, όλη την όλη πάσα. Φετιμίδης. Για τρεις, Λαμπρέλης είναι άνθρωπος, ο Πρωτογυρόπουλος. Δεν καταφέρει να πάρει ψηφικό τώρα από τον Ροχαλιό. Για τρεις, Χριστοφίδης επιμένει, άνθρωπος. Και αυτός, ο Πρωτογυρόπουλος, στο rebound. Μιχέλης. Για μια προσπίση ο Παπαστογιαννίδης. Για τρεις άτομα τώρα από τον Αλεξανδρίδη. Θετικό rebound από τον Παπαστογιαννίδη. Ποιος ξαναπήρε από τον Σάλτη. Για τρεις άστοχος. Αμυντικό rebound τώρα από τον Χρυσοζουλίδη. Συγκρατεί την παλαχή την κατοχή. Σοφίλης. Σταμπέλης. Κάνε μια προσπίση για τρεις, δεν το πήρε τελικά. Σοφίλης και πάλι. Για τρεις, Λαμπρέλης είναι άνθρωπος, νομίζω βρήκε και τα μπλόι μπάλα από τη γωνία. Δεν βρήκε μια μακρινή πάσα, τώρα ποιος σετ επίσης για τους Pistols από τον Τζάλτη. Ξανδρίδης για τρεις άνθρωπος. Ροχαλιό στο rebound. Ζωθίδης. 3-3 λέει. Σαν της Φαζετάξης, την μπάλα είναι άνθρωπος όμως ο Καλακώστας. Ο Σαγιανίδης τώρα. Με τα φορά της μπάλας. Κι άλλα και καταρχής. Μηδέν 3 το επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο έπειτα από 3 αγωνιστικά λεπτά. Σοφίδης. Σοφίδης. Έρχεται πάει μέχρι μέσα, αλλάζει η ταχύτητα μέχρι μέσα. Άστοχος, ο Ψηλιανίδης στον rebound. Μιχέλης τώρα, τα ανάποδα λέει αφηγουμένος. Σοφίδης δεν ευτόχισε και Μιχέλης αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Απέναντι στον Τραχαλιό, τον οποίο κέρδισε 54-31. Μόλις τα 12 δευτερόλεπτα τώρα, βγήκε λάθος, ο Ψηλιανίδης έκλεψε. Κέρδισε για μία ακόμα φορά. Πάει μέχρι μέσα, δίνοντας την μπάλα στο καλάθι ο Αλεξανδρίδης. Καλολαβωμένη μηχανή παραγωγής assist και πόντων οι Pistols και αυτοματισμών. Τραγώστας. Τραγώστας πάει μέχρι μέσα, κάνει μια βόλτα στο baseline, πώς και δεν την πάτησε. Ο Φίλης τώρα κάνει κάτι περίτεχνο στα 7 δευτερόλεπτα. Στην πάση στον Καρακώστα, με το ένα χέρι θα πετάξει την μπάλα μόνο το μπλο. Παραλίγο να κάνει το φάουλ το χαλιός στον Αλεξανδρίδη. Του στείλει την μπάλα και έβγαλε μία ακόμα μακρινή πάσα. Όπως να λύγεις, ένα ακόμα εύκολο, ευκολοποιημένο μάλλον καλάθι, 58-31. Σταφίδης. Σταφίδης στις χαμηλές τρίπλες με τον Παπαστογιαννίδη, με τον Μιχέλη τώρα. Μιχέλη στο Λαμπρέλη. Μιχέλης τώρα. Σταφίδης, λέει δεν πάσα στη γωνία, σκύψε για 3, άτομος Λαμπρέλης. Αντιστικό rebound, Αλεξανδρίδη. Σάλτης μέχρι μέσα με το ανάποδο, λέει άπαστοχος. Αμυντικός στο rebound. Το πρώτο πεντάλεπτο συμπληρώθηκε στην περίοδο χωρίς να έχουμε ούτε ένα φάουλ. Καρακώστας.
Ερμία προσπίσης που πάει μέχρι μέσα. Ο Λαμπρέλης παίρνει το σκρίνο από τον Αφεντολίδη στο τζιάτ. Τρεις πίσω από αυτό παίρνει το Μιχέλη, ο οποίος θα κολλήσει τη φάση. Επιθετικό ριμπάνο Αφεντολίδης. Άστοχος Καραγιώρης. Φωνάζει από τον πάγκο, δεν πειράζει. Πρωτογερόπλος έδειξε την μπάλα εκτός. Κοντραρίστηκε εντός εισαγωγικών με τον Αλεξανδρίδη. Θα μπορούσε να πάρει το rebound. Μπαίνει στους 27 πόντους. Και ο Παράσκος στον πάγκο των Pistols. Στο φίλι. Παρακώς θα συμβριθεί υπερβολικά ελεύθερος για το δεδομένο του για να μην το πάρει. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Ο Αλεξανδρίδης. Ο Παπασταγιαννίδης έκανε μια προσπίση στον Καρακώστα και τον κέρδισε. Ενδεχομένως να μην ήταν απαραίτητη. Μπορεί ο Καρακώστας να μην σηκωνόταν έτσι κι αλλιώς. Ο Φίλης στέγεται την ξελή, είναι άστοχος στο αμυντικό rebound από τον Αλεξανδρίδη. Μιχέλης τώρα φύγει την πάγκο στο καλάθι. Ελεύθερο παιχνίδι. Ο Τέλης. Κάμερες έχουν ανοίξει, δεν είναι τόσο φυσικά το παιχνίδι. Συνδύζει η περίοδο, ο Λαμπρέλης. Και έχουμε time out για μία ακόμα φορά. Δεν έχουμε καλέσει. Είδα και στους Manchester 64-31. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. 3-52 για τη λήξη. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν από το time out της Manchester United. Το φίλι. Στις σταυρωτές πάει μέχρι μέσα. Αφήνει την πάρα στο καλάθι. Είναι άστοχος. Λίγης παίρνει το εκτεκτικό rebound, γραφείο ο Χρυσοφίδης. Χρυσοφίδης τώρα σε δεύτερη φάση, κόπη και έκλεισε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ο Βιλετζής. Σιγανίδης. Κάνε μια προσπίση του Ψάλτης. Βιλετζής και πάλι. Ο Γερόπλος στην κρατή. Ο Σιγανίδης έκανε βάση στη γωνία σε 2-3 άτομα. Θα σβρώξει την μπάλα ο Αλεξανδρίδης εκεί που είναι και πάλι ο Ψάλτης, ο οποίος θα εκτελέσει και θα το βάλει αυτή τη φορά. Εμπνέοντας χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς από τον πάγκο. Θα είναι και μέσα, θα χάσει παραλίγο την κατοχή, έχασε και την μπάλα. Ρωτήσως ο Καρακώστας, μόνο την μπάλα, άρα όχι και. Αλεξανδρίδης στην επαναφορά. Υπήκεται τώρα το τρίπο του, airball. Φιλανίδης. Αρέσει με τον Τσάλτη. Αλεξανδρίδης τώρα στο τζιάτ 3 είναι άστοχο. Σε σχετικό rebound. Αυτό το γιορτή στο τζιάτ 3. Σε έστω που πάρει τον Τσάλτη, ο οποίος έμεινε στην ίδια θέση. Το τρίπο είναι δευτερόλεπτο. 70-31. Αλλιώς. Καρακώστας. Χρυστοφίδης τώρα. Χρυστοφίδης στέκεται και εκτελεί και είναι έστοχος, 70-33. Ο Ψηλιανίδης. Ο Γερόπουλος. Μια βογιαζής. Ο Ψηλιανίδης στο τριατρής τώρα που συγχωρηθεί. Έστοχος τελικά, 73-33. Τώρα στους 40 πόντους, σε κορυφή να μην έχουμε ούτε ένα φάουλ στη ρίτη περίοδο. Χρυσοφίδης. Χρυσοφίδης στέκεται και εκτελεί μαχαιρινό δίποντο άστοχο. Χρυσοφίδης στο rebound. Λατζής. Για τρεις στον Παπαγιονίδης. Έστοχος από την άλλη γωνία τώρα. 76-33. Στην αρχιτερία. Τραχαλιός του Καρακώστα τώρα. Γκόλις. Λίδης Χρυσοφίδης τώρα. Αυτή πάσα Λίδης στην κρατή. Ωραία στον Χρυσοφίδη, ο οποίος κάνει κάτι πολύ περίτευμα. Είναι άστοχος όμως για πολύ λίγο, θα κάνει μια πολύ εντυπωσιακή φάση. Κόλτης. Αλεξανδρίδης. Λίδης τώρα στο 3 και πάλι έχει ανοίξει το στόχο του αιώλου. Έχει όμως εξαιρετικό rebound. Κοντακής. Σάντης, ο Βρύο είπε αναφερόμενος στην πάσα προηγουμένως, έχει αφήσει και πάλι, πάλι μένει. Και το αφήνει στον πάγκο, 79-33, συγγνώμη. Ο Ρεγώστας,
σε σταυρωτές σου για 3, άστοχος, πρωτογυρόπουλος rebound. Μιχάλη πάσα τώρα, λάθος, δεν θα συγκρατήσει ο Ψάλτης. Η σειρά του Καραγκώστα να κλέψει και να πάει μέχρι μέσα και να αφήσει την μπάλα στο καλά. Θα παίρνει και δύο παίκτες και θα σωθεί ο πρωτογυρόπουλος, τον αντιπαλό του. Σουγιανίδης, 2 δευτερόλεπτα, κάποιος πρέπει να το πάρει σε 3, έστωχο και αυτό. Αρτέμι Αλεξανδρίδη, 82-35. Τώρα έχει φτάσει στις 47 πόντους στην τρίτη περίοδο, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς ούτε ένα φάουλ. Έχουν καλαράσει διάμεσα, όπως είναι λογικό. Εξτρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια της αναμέτρησης στην τέταρτη και τελευταία ενιαία περίοδο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για την τέταρτη και τελευταία περίοδο στην αναμέτρηση, 82-35. Μια απίστευτη βραδιά για τους Pistols, πραγματικά Καραγιώλης έχει περάσει εντός μετά από αρκετή ώρα. Προηγήθηκε και πάγος στο πόδι του κατά τη διάρκεια του διαλύματος μεταξύ των δύο ημιχρόνων. Καλά της κεφάλου τώρα από τον Λαμπρέλη, ο οποίος έχει επανέλθει γκριμίτερος καθώς είναι ένας μεθομένας ρηκτή ώρα στον πάγκο. Πολύ ωραία, 2-3-7, Μιχέλης. Μελβής, στους 2-3, αλλά Μελβής, έστωχο και αυτό. Μελβής, Καλακώστας είναι αυτός που είναι στον πάγκο για τη Μάντισερ. Για 3 όντως βρεθεί ελεύθερος και είναι και έστωχος 85-40. Τέλης Γερόπουλος Βαντζής, καλό μας γίνει τριγωνάκι. Τώρα σου για 3 έστωχο Ατρόλ Αλεξανδρίδη 88-40. Χάει λέει ο Σοφίδης. Μετρήσει για 3 το σουτ. Μιχέλης Σεντιλίδης, τώρα εξφάλι. Σεντιλίδης ζήτησε, κόψε μέσα στην ρακέτα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Δεν ξέρω κάποιες λύσεις κλίσεις τώρα οι παίκτες του Μάντσεστερ. Τέλης Ρεντεούρης. Καστή πάσα υπέροχη στον Πρωτογυρόπουλο. Παραλίγο έχουμε μια απίστευτη πάσα πραγματικά σίγουρα στο top 10. Εάν έπαιρνε το καλάθι. Νέα στα 27 τρίποτα για Lethal Pistols, 6 στα 28 για Manchester αντίστοιχα. Έστωχος από τον Γιώργο στην πρώτη, 27 ολόκληρες ασίστ για τους Pistols. Έναντι 7 της Manchester. Άστοχος ο Γιώργος. Τεμπλίδης, rebound. Χρυσοφίδης. Με Αφεντουλίδη, ο Αφεντουλίδης πάει μέχρι μέσα, τρύπωσε στην αντίπολη ρακέτα, Αφεντουλίδης. Δόλης, καλό μπάς στην James, προσθέσεις πάλι στα 7 δευτερόλεπτα. Κοιτάξει την μπάλα είναι άστοχος, μπάλα περνάει εκτός, πάνω από το ταμπλό. Δόντα 9, 48, 42 λοιπόν. Γερόπουλος. Ρογιαούρης. Είναι μια προσκλήση. Βλέπει την πάσα ο Αλεξανδρίδης τώρα για 3, Μιχέλης για 2. Βλέπει ο Ρεφ, 91-42. Βλέπει. Βλέπεις. Σοφίδης τώρα. Βλέπει θα πετάξει την μπάλα σου για 3, κάνω το στραχαλιός. Ραντεούρης στο rebound. Αφήνει στο Μιχέλη. Καρακώστας ετοιμάζεται να περάσει εντός. Για 3 ο Καρακιαούρης είναι άσομος, δεν το συνηθίζει. Θα κάνει τρίποντα. Το χαλιός. Και το δίδει τώρα. Στο Γιαννίδη σηκώθηκε για λίγο, αλλά δεν το πήγε εντός. Στο δίδει. Ρόλαρε, ωραία. Ο Γερόπουλος πήγε να σπρώξει την μπάλα, δεν συγκρατεί ο
Ρεζίστης για 3 τώρα άστοχος πάνω στην άμυνα. Έκανε το φάουλ. Ο Αλεξανδρίδης 3 βολές για το Λαμπρέλι. Υπάρχει και ομόφωνα η απόφαση. 91-42 το σκορ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν 6-51 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Έχουμε μείνει στο σημείο στο οποίο εκτελεί πολλές ο Λαμπρέλης. Τρεις μάλιστα. Φολκτέρης από τον Αλεξανδρίδη. Έστω από την πρώτη. Δύο ακόμα. 2-1 ακόμα για την τέταρτη περίοδο. Αυτό είναι η δεύτερη. Στη μέσα του λέει ο Βραχαλιός. Αυτό είναι ο Λαμπρέλης. Μελεζίς τώρα το αμυντικό rebound. Στον Πιγερόπουλος. Όχι με τον Μιχέλη, θα χάσει το τρίποντο. Είναι μετά μπλό από τη γωνία. Άστοχο. Σβρώχνει την μπάλα στον Σαφίδη. Πίνει στη σταυματία πριν στον Καραγιαούρη. Κάτω κέντρο. Από δύο ξυγλιστρά και χειρίζει το φάουλ από τον Μιχέλη. Τέταρτο φάουλ του Μιχέλη. Καρακώστας. Για τρεις απέναντι στην άμυνα, φυξωμένο χέρι του Βαγιατζή. Ο Γερόπουλος παίρνει τελικά. Τον Μιχέλη που έρχεται πάρει σε αυτόν. Αλεξανδρίδης. Δύο στο Καραγιώδη δεν πήρε περίπου τον Γερόπουλο σε ένα fade away. Είναι άστοχος, επιθετικό rebound Καραγιώδης με το αριστερό. Ξανά επιθετικό rebound από τον ίδιο. Ο Γερόπουλος πάει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Ξανά επιθετικό rebound και με τη μία. Στη δεύτερη προσπάθεια του Αλεξανδρίδη στην ίδια φάση. Έχουμε δύο ακόμα πόντι. Για να κάνουμε συνολικά 93 τους πόντους ενεργητικού των Pistols. Λοντέλη. Αλλιώς Λαμπρέλης σούτ για 3 από 45 μοίρες άστοχος, Καραγιώδης στο rebound. Με σειρά του να βγάλει μια μεγάλη πάσα και την βγάλει στον Αλεξανδρίδη. Και μία ακόμα assist. Για τους Pistols, assist νούμερο 29. Σε αυτή τη φέρνει το screen από τον Λαμπρέλη. Καυτή πάσα και πάλι στον Λαμπρέλη με το αριστερό λέει άφη κάτω από το καλάθι είναι εύστοχος. Ενίδα 5-45. Μιχέλης. Μιχέλης παίζει έχοντας 4 φάουλ. Ο Δεντζής. Ένα jump shoot εύστοχο από τον Αλεξανδρίδη. Παίρνει σε άμυνα 97-45. Μητροπίδης. Φλέξαν από τον Μιχέλη. Καλό αμυντικό διάβασμα από τον Αλεξανδρίδη. Και ο Μιχέλης αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Αλεξανδρίδης ανοίχνει αυτή την πάσα που να βγάλει από τη ρακέτα στην περίμετρο ο Καρακώστας. Ο Βέλης. Ο Βέλης πάει μέχρι μέσα. Καλλιώς. Χατζημίδης, η μπάλα που περάσει εκτός. Λαμπρέλης δεν καταφέρει την σύγκριση στη φάση. Πάλι μπάλα πήγε να πάει σε αυτόν. Μιχέλης άστησε μένα, του λέει και παίρνει από αυτόν ο Βαγιατζής. Ο Γερόπουλος 99 πόντι, άστοχος, δεν θα σπάσει το φράγμα των 100. Σταμυρίδης. Κυνηγάει τον εκτοφίδι, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια και εύστοχη, λαμβάνοντας προηγουμένως από τον Αφεντουλίδη. Μιχέλης. Στο βροχείο παίρνει στο Σιτοφίδη και φάουλ. Από τον ίδιο. Καρδεούρης. Κουτζιά 3, Μιχέλης είναι άστοχος. Νόλου πάσα. Υπέροχο play με τον Καρδεούρη να αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 101-47. Νόλου πάσα. Μιλαντής. Η έξτρα πάσα στον Καρδεούρη.
Ο τριψήφιος των ενεργητικών στην πρεμιέρα των Pistons είναι γεγονός. Καρακώστας. Καρακώστας μέχρι μέσα. Από τη γωνία του Λαμπρέλη. Ο Μπρέλης συγκρατεί απέναντι σε πολλαπλά κύματα άμυνας. Καρακώστας jump shoot άσχημα. Ενεργητικό rebound Βογιαζής. Μία ακόμα μακρινή πάσα. Και ένα ακόμα υπέροχο team block το οποίο θα ολοκληρωθεί με τον Καραγκιαούρη. Τον Αλεξανδρίδη τώρα να δράω σπεσάζοντας. Τέσσερις σερί πόντι του Καραγκιαούρη. 103-47. Πιο τρίλεπτο στην αναμέτρηση. Λεβρίλης. Κώστας πάει μέσα. Περνά από την baseline. Καρακαλιός. Χριστοφίδης τώρα στα 7 δευτερόλεπτα. Χριστοφίδης για 3. Σάστοχος. Μεζεδής. Αυτό κάνει όλο το βράδυ. Η Pistons αυτή τη φορά. Δεν είναι ιδανική η πάσα. Αλλαγές τώρα για τα τελευταία 2.39. Μιχέλης και Αλεξανδρίδης περνάνε στον πάγκο. Τάλβης και Κωνσταντιάνης εντός. Γκολ ήταν στον πάγκο για τους παίκτες της Manchester. Μαυρέλης. Λέει μια προσπίση με την πλήτη. Εκεί πάσα, Καρακώστας για 3, έσπαχος! 103-50. Κωνσταντιάνης. Μιλωτής. Ζεούρης. Θα σπρώξει την μπάλα ο προγερόμενος εκεί που νόμιζε ότι είναι ο ψάλτης με λίγο πιο δεξιά. Τον 3.50 λοιπόν. Το φίδι. Φίδι στο κλειστρίν από τον Ταχαλιό. Καρακώστας. Το φίδι στο πάλι σου για 3. Σάστοχο με ταμπλό. Παίρνει το ψητικό rebound. Στη δεύτερη φάση. Στο δεύτερο χρόνο. Λαμπρέλη σου για 3. Σάστοχος. Πολύ ψηλά. Δεν κατάφερε ο Καρακώστας να πάρει το rebound. Το μαθητή πάσα. Δεν βρήκε συμπαίκτη ούτε αντίπαλο από τον Βογιατζή. Καβρέλης. Πεντουλίδης. Καρακώστας τώρα παίρνει στον Προκυρόπλο με την baseline. Έχει υπάρξει παράβαση, φάουλ. Αυτό είναι Πρωτογερόπουλο. Αντιπλήδης στην επαναφορά. Καρακώστας. Στη γωνία από την baseline. Παραλίγο να πατήσει, έφτασε πάρα πολύ κοντά. Αντιπλήδης συγκρατεί. Αλλάζει ο Μιχέλης. Στον πάγκο, Χρυσοφίδης. Αντιπλήδης πάλι σε ένα δευτερόλεπτο. Δεν είναι επιληφθεί ότι τελείωνε ο χρόνος ενδεχομένως. Δεν ήταν τόσο κοντά σαν να τελειώσει. Αλλαγή κατοχής. Πρωτογερόπουλος. Κάτι λέει ο Καραγιώλης και θα πάρει την μπάλα σου για τρεις. Άστοχος πάλι θα σπρώξει την μπάλα από τον Γιαννίνης. Εκεί που είναι ο Σάλτης για μία ακόμα φορά σου για τρεις. Από την ίδια γωνία και μία ακόμα φορά ο πανηγυρισμός. Χαρακτηριστικός. Και μέσα τώρα έφερε μία λάθος πάσα πέφτοντας τον Κώστας. Ο Πενταούρης. Πέρασε το Βογιατζή, πάει μέχρι μέσα με το αριστερό. Άστοχος κάτω από καλάθι. Πεντουλίδης. Έχει ξεχαστεί ο Καρακώστας στην απέναντι πλευρά. 2-1 ενός. Πάει μόνος του μέχρι μέσα και είναι εύστοχος απέναντι στον Πεντουλίδη. Θα βάζουμε τον εαυτό του Καρακώστα για την τελευταία φάση. 16 δευτερόλεπτα λοιπόν. Όλα για τους Πίστολους. Για να δούμε αν θα εκδηλώσει την επίθεση. Κλέβει την μπάλα ο Σοφίδης. Θα πάρει τον τρίποντο. Πάνω τον μπλο. Δεν φαινόταν να είχαν διάθεση να εκδηλώσει την επίθεση. Η Pistols τελικό σκορ λοιπόν 106-52. Οι παίκτες αλληλοσυγχαίρονται. Με νίκη, με θριαμβευτικότατη νίκη. Πάνω από double score σε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Φανταστικό ρόστερ. Είχε πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις η ομάδα της Manchester απόψε. Με το δεξί λοιπόν
και με πολύ πολύ μεγάλο βήμα οι Pistols ξεκινάνε στην πορεία της φετινή Elite by Betson, η οποία θα πολλά αγκάθια, δεν θα είναι τίποτα εύκολο για καμία ομάδα. Κάπου εδώ πέρα, ενώ οι όλοι οι παίκτες τα έχουν πει όλα στο παρκέ, ο δικός μας λόγος περισσεύει, οπότε κάπου εδώ πέρα θα κλείσουμε, θα καληνυχτήσουμε και για τη δεύτερη μετάδοση της βραδιάς από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το οπτικό ακουστικό υλικό για μία ακόμα μετάδοση, για μία ακόμα νέα φρέσκια σεζόν 24-25. Ευχές για όμορφη συνέχεια, έρχονται πολλά ωραία πράγματα στην διοργάνωση. Να είστε όλοι καλά, να τα περιμένετε. Γεια σας!